Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τους τελευταίους μήνες ακούμε συνέχεια για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και το πόσο σημαντική είναι η ένταξη της χώρας μας αυτό. Να δούμε λοιπόν καταρχήν τι είναι αυτό το περίφημο QE με την βοήθεια της Βάσους Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Πριν 2 χρόνια περίπου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να επιστρατεύσει έκτακτα μέτρα ρευστότητας για να ενισχύσει την οικονομία της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, εφάρμοσε τα αρνητικά επιτόκια και το πρόγραμμα QE, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ουσιαστικά τι κάνει, εξαγοράζει μαζικά ομόλογα από τις τράπεζες της Ευρωζώνης και με αυτόν τον τρόπο τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Ο στόχος βέβαια είναι να δώσουν οι τράπεζες τη ρευστότητα αυτή σε μορφή δανείων στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία, έτσι να υποστηριχθεί με κάποιο τρόπο η επιχειρηματική κίνηση στην Ευρωζώνη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, έχει σε λειτουργία το πρόγραμμα QE, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι το τέλος του έτους, με εξαγορές ομολόγων ύψους 60 δισεκατομμυρίων μηνιαίως, σε κάθε χώρα ανάλογα με κάποιο ποσοστό ποσόστοσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θέλει να ενταχθεί και η Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι θα έχουν πολύ πιο φθηνή χρηματοδότηση οι τράπεζες και όπως είπαμε θα δίνουν τα δάνεια στις επιχειρήσεις για να έρθει η ανάπτυξη. Όμως, για να γίνει αυτό, απαιτείται οπωσδήποτε η Ελλάδα να έχει βιώσιμο χρέος. Αυτός είναι ο όρος που έχει επαναλάβει ο Μάριο Ντράγκη και αυτό θα επιτευχθεί. Το πρώτο βήμα ήταν η συμφωνία, η πρώτη τεχνική συμφωνία και τώρα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το χρέος. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία επενδύει πολλά, όπως καταλαβαίνουμε, στο QE. Ο βασικός λόγος, πέρα από τη φθηνή χρηματοδότηση, που είναι το κομμάτι το πιο πρακτικό, το πιο χρηματικό, δεν έχει τόσο όφελος η Ελλάδα από αυτό, γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξαγοράσει ελληνικά ομόλογα άνω των 3 δις, περίπου εκεί κυμαίνεται το πλαφόν. Το πιο ουσιαστικό όφελος λοιπόν είναι το ψυχολογικό. Η ψυχολογία των αγορών δηλαδή, γιατί οι επενδυτές θα θεωρήσουν σαν μια ψήφο εμπιστοσύνη στην ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα. Και αυτό ουσιαστικά θα φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στις αγορές, δηλαδή πιο κοντά στη φθηνή χρηματοδότηση κατευθείαν από τις αγορές, που είναι βέβαια και ο επόμενος στόχος για την κυβέρνηση.